Η τιμή του ελαιολάδου τελευταία, μάλλον μετά που μπήκε ο Σεπτέμβρης, υπάρχει μια κινητικότητα στο ελαιόλαδο. Μια μέση τιμή εδώ στην Κρήτη για το περσινό προϊόν κοιμάθηκε γύρω στα 7 ευρώ. Και κανείς δεν ξέρει την πορεία του. Φαίνεται ότι θα υπάρχει άνοδο, διότι οι ταλαιπωρημένες ελιές, τα δέντρα δηλαδή, και ο ταλαιπωρημένος καρπός που έρχεται από 2 χρόνια ανομβρίας και από ένα παραταταμένο καύσωνα τρίμηνο, 4 μήνες, φαίνεται ότι θα επηρεάσει την ποσότητα. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα κάτι σταθερό να πούμε ότι οι ποσότητες θα είναι αυξημένες ή μειωμένες από πέρυσι. Και όλο το παιχνίδι θα παιχτεί εκεί που θα μας δώσει και αύριο μεθαύριο που θα μπούμε στη νέα σεζόν 24-25 τη νέα τιμή ελαιολάδου. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα κινηθεί ανωδικά από τις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και δηλώσεις διαφόρων που λένε ότι το ελαιόλαδο θα πέσει και αντί αυτοί οι ανθρώποι να ασχολούνται με το τι θα γίνει με τους ελέγχους στην αγορά και το πώς θα κλείσει η ψαλίδα μεταξύ παραγωγού και πώλησης του προϊόντος, του έτοιμου προϊόντος στο ράφι, διότι είδαμε το προϊόν να φτάνει στα 12, στα 13, στα 16 ευρώ χωρίς κανένα λόγο, διότι το λάδι αυτό που ήταν αγορασμένο από 5, 6, 7, 8 ευρώ δεν είχε κανένα λόγο να διπλασιαστεί η τιμή του και να βγει στο ράφι. Αντί λοιπόν να ασχολούνται με αυτά, με το άνοιγμα της ψαλίδας, ασχολούνται με το να ρίξουν την τιμή αυτή τη στιγμή στον παραγωγό. Δεν υπάρχει λοιπόν σε καμία περίπτωση να ακολουθήσουμε εμείς τη λογική και την πρακτική αυτή. Εμείς θα δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά, θα δούμε τις ποσότητες που θα παραχτούν φέτο. Έτσι κι αλλιώς θα είναι ποιοτικό το ελαιόλαδο, διότι δεν έχουμε πρόβλημα από το δάκο. Και θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά, τουλάχιστον από την άποψη της τιμής.